Κυρία Υπουργέ, πιστεύετε πως μετά από τόσες αλλαγές που φέρατε στην παιδεία η κατάσταση είναι καλύτερη από το 2019 που αναλάβατε? Υποσχεθήκαμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα το 2019 και είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα, τρία χρόνια μετά, να καταθέσουμε ότι όλες οι βασικές μας εξαγγελίες έχουν γίνει πράξη. Από κάτω προς τα πάνω, σε μια προσέγγιση από τα πρώτα χρόνια του νηπιαγωγείου μέχρι το Πανεπιστήμιο και τη διαβίου εκπαίδευση. Και ο στόχος μας, σε όλες αυτές τις αλλαγές, σε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις, ήταν ένας. Πώς η επόμενη γενιά, πώς τα παιδιά μας δηλαδή, θα γίνουν καλύτεροι από εμά. Πώς επηρέασε την παιδιά στη χώρα μας η πανδημία, Ποιε ήταν οι κύριες θετικές και αρνητικές συνεπίες της. Τολμώ να πω ότι στη χώρα μας η πανδημία παρά τις δραματικές συνέπειες που είχε και έχει με πρώτη απόλυτη ανθρώπινη ζωή, τολμώ να πω ότι η πανδημία έδρασε καταλητικά για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τη εκπαίδευση. Και όταν λέω ψηφιακό μετασχηματισμό εννοώ και σε ό,τι αφορά τι διαδικασίε και σε ό,τι αφορά την ουσία. Στι διαδικασίε. Σα αναφέρω μόνο μερικά ενδεικτικά παραδείγματα. Τα παιδιά στι Πανελλαδικέ πλέον παίρνουν τα το αποτέλεσμά του ψηφιακά. Οι εγγραφέ στα νηπιαγωγεία γίνονται ψηφιακά. Οι εκπαιδευτικοί μα αναλαμβάνουν υπηρεσία ψηφιακά. Δεν χρειάζεται να τρέχουν από το ένα νησί στο άλλο για να υπογράψουν μία σύμβαση. Άρα μεγάλε αλλαγέ, δομικέ αλλαγέ σε ό,τι αφορά τι διαδικασίε τη εκπαίδευση. Αλλά δομικέ αλλαγέ σε ό,τι αφορά και την ουσία του εκπαιδευτικού έργου. Η αντιπολίτευση διαφωνεί διαρκώ με τι πολιτικέ σα και το χάσμα φαίνεται αγεφύρωτο. Τελικά η εκπαίδευση δεν θα αποτελέσει ποτέ πεδίο σύγκληση. Καταρχά δεν ισχύει αυτό. Θα σα το πω ένα παράδειγμα. Περάσαμε το καλοκαίρι ένα νέο νόμο για τα πανεπιστήμια. Ένα νέο νόμο πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Ε, κωδικοποιήθηκε όλη η νομοθεσία και προβλέθηκαν πάρα πολλέ νέε μεταρρυθμίσει στα πανεπιστήμια. Πρέπει να σα πω ότι στην πλειοψηφία των διατάξεων. Αυτέ ψηφίστηκαν από πάρα πολύ μεγάλο αριθμό βουλευτών τη αντιπολίτευση. Ε, άρα, ναι, μπορεί να ακούμε, ε, αν θέλετε, διαφορετικέ απόψει και συζητήσει και αντιπαλότητε για συγκεκριμένα άρθρα. Αλλά σε πάρα πολλά νομοθετήματα η γενική εικόνα είναι ότι υπάρχει η σύγκληση. Α. Αλλά το μόνο από ότι για μας καταλητικό στοιχείο είναι και η κοινωνία. Τι εννοώ. Όσο περισσότερο μία μεταρρύθμιση αγκαλιάζεται από την κοινωνία, τόσο διασφαλίζει τη μακροβιότητά τη. Ποιε είναι οι παρεμβάσει για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση, Ένα πάρα πολύ ευαίσθητο χώρο. Και θα έλεγα ότι η πρώτη προτεραιότητα που δώσαμε ήταν στο ανθρώπινο δυναμικό. Ξέρετε ότι για, ε, στο παρελθόν δεν είχε γίνει ποτέ, από όσο ξέρω, διορισμό μέσω ΑΣΕΠ σε σχολεία ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Οι πρώτοι διορισμοί που κάναμε, που σα είπα, έχουμε κάνει 25.000 μόνιμου διορισμού στην εκπαίδευση. Οι πρώτοι διορισμοί από αυτού του 25.000 ήταν στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Έχουμε κάνει τα χρόνια αυτά 6.000 μόνιμου διορισμού στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Γιατί ξεκινήσαμε την ειδική αγωγή, υπήρχε συγκεκριμένο λόγο. Γιατί στην ειδική αγωγή ο εκπαιδευτικό δένεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο με το μαθητή. Γι' αυτό λοιπόν ήταν πρώτη προτεραιότητά μα η μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση που του ε, περιμέναμε πολλά χρόνια να ξεκινήσουν την αγωγή και εκπαίδευση. Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού και τη αντασχολικής βία, Πολύ δύσκολο θέμα. Και θα είμαι ειλικρινή, δεν υπάρχει εύκολη απάντηση, ούτε εύκολη λύση. Είναι γεγονό δε ότι θα έλεγα ότι υπάρχει μια έξαρση τη βία παγκοσμίω. Το σχολείο και ο καθρέφτη τη κοινωνία. Είναι πόσο περισσότερη βία συναντά στην κοινωνία, τόσο περισσότερη βία θα συναντά και στα σχολεία. Τι μπορεί να κάνει κανεί. Πρώτα απ' όλα, το, το σπίτι είναι προφανώ το Α και το ω, Παίζει καταλητικό ρόλο. Πέρα από το σπίτι όμω, πώ μπορεί το σχολείο να δράσει προληπτικά, θα έλεγα κυρίω, σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Κινούμαστε σε δύο κατεύθυνσει. Η πρώτη κατεύθυνση έχει να κάνει με άμεσα μέτρα και η δεύτερη με πιο μακροπρόθεσμα μέτρα, στα άμεσα μέτρα. Περισσότεροι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία. Όταν εμεί πήγαμε στο Υπουργείο, είχαμε περίπου 1.600 ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού σε όλα τα σχολεία τη χώρα. Σήμερα έχουμε περίπου του διπλάσιου. 3.200 ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργοί στα σχολεία μα. Έχουμε του συμβούλου σχολική ζωή. Τι είναι οι σύμβουλοι σχολική ζωή, Ένα εκπαιδευτικό, ο οποίο είναι αυτό ο οποίο θα έλεγα είναι πιο κοντά στου μαθητέ. Οι μαθητέ μπορεί πιο εύκολα να πάνε να εκμυστηρευτούν κάτι, να μοιραστούν κάτι που απασχολεί του ίδιου ή κάτι που έχουν διαπιστώσει και αφορά ένα μαθητή του, ένα φίλο του. των εκπαιδευτικών για να του δώσουμε εργαλεία να αντιμετωπίσουν ε, περιστατικά εκφοβισμού, περιστατικά βία στα σχολεία. Αυτά είναι τα άμεσα μέτρα. Φτάνουν αυτά τα μέτρα. Δεν φτάνουν, κατά τη γνώμη μου. Έχει λοιπόν μπει ένα ειδικό μάθημα, τα εργαστήρια δεξιοτήτων, το οποίο έχει πάρα πολλέ διαφορετικέ θεματικέ. Κάποιε από αυτέ έχουν να κάνουν με το σεβασμό στον άλλον, με το σεβασμό στη διαφορετικότητα, με το πώ βάζει όρια στη δική σου συμπεριφορά, σεβόμενο το ζωτικό χώρο του άλλου. Να λοιπόν τι μπορεί να κάνει κανεί και μακροπρόθεσμα, με το βλέμμα στο μέλλον, σε επόμενε δεκαετίε, γιατί την παιδεία που θα δώσουμε σήμερα στα νέα παιδιά θα εξαρτηθεί τι 30, -η, 40, -η, 50 -η, θα έχουμε αύριο. Προχώρησαν οι συνεργασίε με ξένα πανεπιστήμια. Yeah. Απέδωσε η επίσκεψη των Αμερικανικών Πανεπιστημίων. Εκεί νομίζω ότι έχουμε δει μια τεράστια αλλαγή. Ε, και έχουμε διανύσει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Θα το πούμε ένα παράδειγμα. Όταν πρώτο ξεκινήσαμε το 19 να μιλάμε για ξενόγλωσσα προγράμματα, δεν σα κρύβω ότι μου είχαν έρθει ακόμα και εξώδικα από κάποιου που μου λέγανε γιατί μιλά για αγγλόφωνα προγράμματα, θα ξεχάσουμε ποια είναι η γλώσσα μα. Τρία χρόνια μετά υπάρχει ένα πάρα πολύ καλοδεχούμενο ανταγωνισμό μεταξύ των πανεπιστημίων για το ποια θα συνάψουν συνεργασίε με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού. Και πράγματι, μα επισκέφθηκαν 30 κορυφαία πανεπιστήμια τη Αμερική, πανεπιστήμια όπω το Yale, το Harvard, το Princeton, το Berkeley, το Johns Hopkins, το Columbia, τα οποία ήρθαν εδώ για να συνεργαστούν τα δικά μα πανεπιστήμια. Τι θα πει να συνεργαστούν, να κάνουν διπλά προγράμματα, κοινά προγράμματα σπουδών, αγγλόφωνα προγράμματα, να κάνουν κοινά εργαστηριακά κέντρα, να κάνουν θερινά προγράμματα, χειμερινά προγράμματα. Άρα, ένα νέο ωκεανό δυνατοτήτων, τον οποίο έχουμε ανοίξει μέσω του θεσμικού πλαισίου και ο οποίο δίνει πάρα πολλέ νέε δυνατότητε στα παιδιά μα. Θα πούμε ένα παράδειγμα. Φανταστείτε έναν φοιτητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίο πλέον θα έχει δυνατότητα να πάει για έξι μήνε ή για ένα χρόνο στο φημισμένο Πανεπιστήμιο Γέλη τη Αμερική. Προσέξτε. Χωρί δίδακτρα. Αυτό είναι το καταλητικό στοιχείο. Το καταλητικό στοιχείο είναι ότι κάτι το οποίο ήταν απλησίαστο για τον 99 το 99% των φοιτών τη χώρα, και λέω απλησίαστο γιατί τα δίδακτρα στα πανεπιστήμια αυτά μπορεί να υπερβαίνουν και τι 80.000 δολάρια κατ' έτο, γίνεται πλέον εφικτό. Γίνεται απτό. Ένα άλλο παράδειγμα. Αγγλόφωνα προγράμματα. Η χώρα μα έχει πλέον δύο αγγλόφωνε ιατρικέ. Μία στη Θεσσαλονίκη, μία στην Αθήνα. Και σε αυτέ τι ιατρικέ δεχόμαστε φοιτητέ από όλο τον κόσμο. Σιγά σιγά η χώρα μα λοιπόν γίνεται ένα φάρο εκπαίδευση που προσελκύει φοιτητέ από όλο τον κόσμο. Το είπαμε, το κάναμε. Όταν έρθει η στιγμή να αποχωρήσετε από το Υπουργείο Παιδεία, για ποιο έργο, για ποια παρέμβασή σα θα θέλετε να σα θυμούνται οι πολίτε, Θα έλεγα για την ολιστική παρέμβαση. Ολιστική παρέμβαση σε όλε τι βαθμίδε εκπαίδευση. Από κάτω προ τα πάνω ολιστική παρέμβαση, ολιστική μεταρρύθμιση από τον νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο και τη διαβίου μάθηση με στόχο έναν, όπως ανέφερα και προηγουμένως, και αυτός ο στόχος είναι πως η επόμενη γενιά θα γίνει πολύ καλύτερη από τη δική μας. Ποιες είναι οι προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία στην παιδεία? Θα διέκρινα τρεις άξονες. Ο πρώτο έχει να κάνει με τη συνέχιση τη υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη ψηφιστεί. Δεύτερο άξονα, τα μείον το Ταμείο Ανάκαμψη έχει πάρα πολύ σημαντικά έργα. Πολλά από αυτά έχουν ήδη υλοποιηθεί. Όπω το βάουτσερ που έχουμε δώσει σε όλου του μαθητέ, φοιτητέ που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια στου εκπαιδευτικού, ένα μεγάλο έργο. Άρα, ένα κομμάτι τη υλοποίηση θα έχει να κάνει με την υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψη. Και το τρίτο κομμάτι είναι νέε μεταρρυθμίσει στι οποίε θέλουμε να εστιάσουμε. Όπω, για παράδειγμα, η πολύ μεγάλη έμφαση σε εφαρμοσμένε επιστήμε στο επίπεδο το πανεπιστημιακό πώ θα βάλουμε εκ νέου στον πανεπιστημιακό χάρτη, δηλαδή τα τμήματα εφαρμοσμένων επιστημών, την επαγγελματική παιδεία που χρειάζεται η χώρα μα, πώ θα επενδύσουμε ακόμα περισσότερο σε αυτό στα πανεπιστημιά μα. Και μία τελευταία ερώτηση. Αυτοδυναμία στι εκλογέ ή κυβέρνηση συνεργασία. Τι επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία, Για το καλό τη χώρα, για το καλό των πολιτών μα, για το δημόσιο καλό, η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Και τη διεκδικεί προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις αυτές, να διασφαλίσει τη συνεχή ανέλξη της χώρας, να αντιμετωπίσει τις πολύ μεγάλες προκλήσεις που θα έχουμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Σκεφτείτε μόνο δύο από αυτές. Έχουμε την Τουρκία, η οποία σε, ε, με μεγάλη συχνότητα, όπως έχετε δει, κτοξεύει απειλέ εναντίον της χώρας μας. Πόσο σημαντικό είναι να έχουμε στο τιμόνι της χώρας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος να είναι σε θέση να παίρνει γρήγορα και αποτελεσματικά αποφάσει όπω ο ίδιο ξέρει, νομίζω, καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Δεύτερο παράδειγμα. Το Ουκρανικό. Με τι πολύ μεγάλε συνέπειε που έχει στο επίπεδο ενεργειακή κρίση που αγγίζουν κάθε σπίτι τη χώρα, κάθε επιχείρηση. Και πάλι πόσο σημαντικό είναι για την κυβέρνηση να μπορεί να παίρνει γρήγορα αποτελεσματικέ αποφάσει με τρόπο που έχουμε αποδείξει, νομίζω, μέχρι σήμερα που μπορούμε κάνουμε. Τώρα, η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε ανοιχτοί σε. Στελέχη από άλλου χώρου. Και αυτό το έχουμε κάνει πράξη. Το έχουμε δείξει αυτό και στην παρούσα κυβέρνηση. Είμαστε απολύτω ανοιχτοί. Αλλά αυτοδύναμη νέα δημοκρατία σημαίνει αυτοδύναμη Ελλάδα.